Αναπληρωτή, Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, το κύριο Μουζάλα. Καλημέρα, κύριε Μπουλτοκ. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι η πρώτη ερώτηση, τη δική σας τοποθέτηση για αυτό που ζούμε τις τελευταίες ώρες. Κοιτάξτε να δείτε, σε αντίθεση με την απόφαση που πάρθηκε στο τελευταίο summit και που η απόφαση ήταν ότι μέχρι τις 8 Μάρτου το status quo στην ειδωμένη θα παραμείνει το ίδιο, 10-15 ώρες μετά το status quo στην ειδωμένη άλλαξε με έναν τρόπο που αυτή η δίωδος των προσφύγων προς την κεντρική Ευρώπη υπό έλεγχο σταμάτησε πρακτικά. Δεν έχει σταματήσει εντελώς, αλλά χτες νομίζω περάσανε 250 άτομα μόνο. Βάζουν διάφορους όρους οι οποίοι αλλάζουν το status quo. Έχουμε λοιπόν κατά την άποψή μου μια πραξικοπομιατική ενέργεια. 5 αρχηγοί αστυνομιών παίρνουν μια απόφαση η οποία αλλάζει την απόφαση και την ανακοίνωση που έγινε στην σύσκεψη των πρωθυπουργών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν τι περιθώρια διπλωματικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μένουν στους χειρισμούς τους δικούς μας, κύριε Υπουργέ, στους χειρισμούς της Αθήνας. Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν είμαι διπλωμάτης, αλλά νομίζω ότι εξαντλούνται όλα τα διπλωματικά περιθώρια, τα οποία είναι από διάβημα στις πρεσβείες, διάβημα στα Υπουργεία Εξωτερικών. Ο Πρωθυπουργός μιλάει με τους ομολογούς του και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Εγώ συνεννοούμε με τους... συνεννοούμε δεν είναι η καλύτερη δυνατή έκφραση. Συνομιλείτε. Εγώ λοιπόν συνομιλώ με τους ομολόγους μου. Μιλάμε με την Ολλανδική Προεδρία. Η Κομισιόν εκφράζει τη δυσαρέσκειά της πάρα πολύ έντονα. Ο κύριος Αβραμόπουλος υπήρξε... κάθετα αντίθετο σε αυτό το οποίο έγινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ολλανδική Προεδρία που τυχαίνει να είναι τώρα στα πράγματα. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Εγώ αύριο είμαι στη Βρυξέλλες σε σύνοδο ομολόγων για το προσφυγικό, όπου θα διατυπώσουμε πάλι τη στάση της Ελλάδας. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ενέργεια που δεν θέλω να παρεξηγηθεί ο όρος, αλλά έχει στοιχεία πραξικοπηματικά μέσα. Όταν τελειώνει μια σύσκεψη πρωθυπουργών και έχει δοθεί με σαφήνεια μια κατεύθυνση και αυτή 10 ώρες μετά παραβιάζεται, είναι μια πολύ σκληρή ενέργεια και για τους πρόσφυγες και για τη χώρα μας. Η οποία μας δημιουργεί προβλήματα. Τα προβλήματα εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τα υποστούμε για λίγο, αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι με δυσκολίες και με πολύ μεγάλες προσπάθειες, αλλά ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Ωστόσο αυτό δεν σταματάει την πάλη και τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε. Παρακολουθούμε από εχθές, αλλά κυρίως σήμερα, ανθρώπους, πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται στα κέντρα μετεγκατάστασης, στο Σχιστό για παράδειγμα, όσοι από αυτούς δέχονται να μπουν στα λεωφορεία, φτάνουν ως εκεί, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι φεύγουν. Επειδή ο αριθμός των ανθρώπων αυτών είναι πάρα πολύ μεγάλος, έχουμε εικόνα πού πηγαίνουν, γιατί είναι πάρα πολύ. Κυρία Μπουρδούκου, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη κατασκευάζουμε καινούργιους χώρους για αυτούς τους ανθρώπους. Όπως σας είπα πριν, είναι λογικό ότι θα υπάρξει μια αναστάτωση, η οποία δεν θα βαστάξει για πολύ, θα βαστάξει μερικές μέρες. Και μετά σιγά σιγά τα πράγματα θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα υποστηρίζει την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και θα υποστηρίζει και την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, με βάση τους νόμους της χώρας. Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα υπάρξει στην αρχή μια αναστάτωση, την οποία θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια εμείς οι Έλληνες, ενωμένοι εμείς οι Έλληνες, χωρίς ξενοφοβίες και ρατσιστικές διαθέσεις και απόψεις. Και τα πράγματα θα μπουν σε έναν τέτοιο βαθμό, σε έναν τέτοιο ρυθμό, που θα είναι διαχειρίσιμα. Θα ήταν καλύτερα να μην συνέβαινε. Ωστόσο, από τη στιγμή που συμβαίνει, θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Αύριο μας είπατε θα βρεθείτε στις Βρυξέλλες. Αύριο την ίδια ώρα συγκαλεί αυτή την περιβόητη
σύσκεψη, συνάντηση η Βιέννη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εν πάση περιπτώσει. Εδώ δεν πια είναι αλήθεια. Δηλαδή κάνει κάτι χειρότερο. Δεν εννοώ ότι εσείς λέτε ψέματα. Συγκαλεί, δεν συγκαλεί την οδό των Δυτικών Βαλκανίων. Συγκαλεί την οδό των Δυτικών Βαλκανίων εκτός της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι βαρύ αντιευρωπαϊσμό κρύβει αυτό το πράγμα. Συγκαλεί χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ονομάζει την Ελλάδα πηγή εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η πηγή εισόδου κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα παράλια της Τουρκίας. Παραβιάζει όλες τις αποφάσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από μια προσπάθεια να κάνει τι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τραυματίζει βαθύτατα την Ευρώπη. Ελπίζει ότι έτσι θα μειώσει τις προσφυγικές ροές. Και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Θα επιβαρύνει τη χώρα μας με κάτι που δεν το δικαιούται και συγχρόνως να σας πω τι άλλο θα κάνουμε. Θα μειωθούν οι ροές, αλλά θα αυξηθεί τόσο πολύ η παράνομη και ανεξέλεγκτη μετανάστευση που το κακό θα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί τουλάχιστον τώρα τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα, ήταν καταγεγραμμένος όποιος πέρναγε από τον δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων, ήταν ένας ανθρωπιστικός διάδρομος ο οποίος θα έκλεινε. Εμείς αυτό το είχαμε καταλάβει. Και εγώ, αν θυμόσαστε, αρκετό καιρό τώρα έλεγα ότι η προοπτική αυτού του διαδρόμου είναι να κλείσει. Θα μπορούσε όμως να κλείσει με συνεννόηση, τακτοποιώντας τα πράγματα, ρυθμίζοντας τις καταστάσεις και όχι στρέφοντας το ένα κράτος μέλος εναντίον του άλλου. Δείτε τι βαθιά αντίθεση έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Ο κύριος Γιουνκέρ είναι αντίθετος. Η κυρία Μέρκελ είναι αντίθετος. Ο κύριος Ολάν είναι αντίθετος. Ο κύριος Ντούσκ είναι αντίθετο. Η στάση της Αυστρίας, κύριε Υπουργέ, πώς σας έχει φανεί? Λέγαμε νωρίτερα είναι... Είναι λυπηρό για την Αυστρία. Εγώ την Αυστρία δεν τη χαρίζω στο Βίζεκρα. Η Αυστρία έχει δεχτεί 90.000 πρόσφυγες. Οι Βίζεγκραν δεν έχουν δώσει ούτε μια κουβέρτα για τους πρόσφυγες. Επομένως είναι λάθος να χαρίσουμε την Αυστρία στο Βίζεγκραν. Αλλά με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Αυστρία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, το ένα λάθος μετά το άλλο, για να βάλει μόνη της τον εαυτό της στο Βίζεγκραν. Τι να σας πω, εγώ είμαι ένας υπουργός μιας κυβέρνησης, πρέπει να αποφεύγω τους χαρακτηρισμούς. Λυπάμαι πάρα πολύ για την Αυστρία. Θα προσπαθήσω να μην την χαρίσω στους Βίζεγκραντ. Της αναγνωρίζω το γεγονός του ότι έχει κρατήσει πρόσφυγες, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να κάνει ζημιά σε χώρες σαν την Ελλάδα ή πανικόβλητη να συμμαχεί με χώρες οι οποίες η γραμμή τους είναι πώς να σας πω, μην εφαρμόζεται τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνει λάθος και για τον εαυτό της και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια.